Τις αντοχές τους σε συνθήκες καύσωνα θα δοκιμάσουν για μία ακόμα μέρα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Κρήτης, καθώς μπορεί στην υπόλοιπη χώρα το βόρειο ρεύμα να αποκαθίσταται από αύριο. Ωστόσο, στο νησί η θερμή εισβολή θα βρίσκεται για ένα ακόμη 24ωρο στην κορύφωσή της. Θα είναι πολύ καλύτερες συνθήκες από το Σάββατο και μετά θα γυρίσει και το βοριαδάκι και θερμοκρασιακά τουλάχιστον θα δούμε από το Σάββατο το βράδυ να παίρνουμε έτσι μια καλύτερη ανάσα, γιατί κατά τη διάρκεια της ημέρας οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν και πάλι πάνω από τους 30 προς 32 και 34 βαθμούς Κελσίου για τον Νότο, αλλά σίγουρα θα έχουμε αποφύγει τα χειρότερα. Οι υψηλές τιμές της θερμοκρασίας διατηρούνται, ενώ ενισχύονται και οι άνεμοι με την έντασή τους στις πρωινές ώρες να κυμαίνεται από 3 έως 4 μποφόρ, αλλά σταδιακά να αυξάνει, φτάνοντας σε επικίνδυνα επίπεδα μέχρι τις βραδινές ώρες. Εκεί που θα είναι από νοτιοδυτικές έως και δυτικές διευθύνσεις, θα κάνει πραγματικά αποπνικτικές συνθήκες λόγω του ότι θα είναι πάρα πολύ θερμός. Αυτό θα ισχύει κυρίως για δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού και στην ενδοχώρα. Οι νότιες περιοχές θα το βιώσουν λίγο διαφορετικά, διότι αυτοί οι δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι θα έχουν προέλευση από τη θάλασσα και έτσι η θερμοκρασία για τον νότο θα κυμανθεί ακόμα και σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι των προηγούμενων ημερών. Μετά το διάλειμμα του Σαββατοκύριακου και της Δευτέρας, νέα άνοδος του υδραργύρου αναμένεται από την Τρίτη, θα είναι όμως μικρής διάρκειας. Προβλέψεις για εκδήλωση καταιγίδων μετά την επόμενη θερμή εισβολή προς το παρόν, σύμφωνα με τον Μανώλη Λέκα, δεν επηρεάζουν την Κρήτη. Η απομάκρυση της θερμής μάζας θα γίνει από την κάθοδο, από την εισβολή, δηλαδή μιας ελαφρά ψυχρότερης αέριας μάζας από τα βόρεια. Στα πεδία εκείνα που συγκρούονται οι θερμές με αυτές τις ψυχρές αέριας μάζες δημιουργούνται συνθήκες αστάθειας, οι οποίες με βάση και τα υγρομετρικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνονται στις περιοχές αυτές μπορεί πράγματι να προκαλέσουν φαινόμενα. Στο μεταξύ, δύσκολη ήταν και η σημερινή μέρα για την Κρήτη, με τον υδράργυρο σε πολλές περιοχές να σκαρφαλώνει στα ύψη.